Με το φακό του Καλλινός Νιούς βρισκόμαστε στο πρώτο δημοτικό σχολείο, το γνωστό ως Καρπάθιο. Και γιατί? Γιατί εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά, γίνεται. Τι ακριβώς κάνετε εδώ? Με την πρόεδρο θα μιλήσουμε. Καλημέρα και του χρόνου μας. Είναι το χριστουγεννιάτικο μας φεστιβάλ, τέλος πάντων. Έχει διάφορα γλυκίσματα, χειροποίητες κατασκευές, το φουσκωτό μας, face painting, τα μαλάκια, κοτσίδες στα παιδιά. Πιο πολύ δεν είναι το όφελος μας για ένα χρηματικό ποσό να μαζέψει ο σύλλογος, όσο η χαρά. Αυτό, να χαρευτούν τα παιδιά, ο καιρός ευνοεί. Δόξα τω Θεώ. Κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι. Παζάρι, ναι, ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, ναι. Όπως, όπως και πέρυσι. Μπράβο. Ο Νέος Βασίλης μας, εδώ είναι η παίχτες της ΕΑΚΑΣ, θα γίνουν μερικά αγωνίσματα και θα βραβευτούν τα παιδιά. Δηλαδή περιλαμβάνει όλα αυτά που μας είπατε, αλλά και αγωνίσματα και παιχνίδια. Ναι, αγωνίσματα, παιχνίδια. Ναι, μετά θα έρθουν και οι δασκάλες της θεατρικής αγωγής να κάνουν χορευτικά. Θα έρθει μια άλλη κοπέλα να μας αφηγήσει, να κάνει αφήγηση παραμυθιού. Α, αυτά. Πολλά, δηλαδή. Πολλά. Και από ό,τι βλέπω έχουν έρθει αρκετά παιδιά. Αρκετά, παρόλο το που είναι ακόμα πρωινές ώρες, έχουν έρθει. Πιστεύω να έρθουν να χαρευτούν αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Βλέπω ότι έχει επιτυχία. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Καλές να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δημήτρη, το Ζαΐρι θα μιλήσουμε τώρα. Δημήτρη, μου έχεις εδώ τις κόρες σου? Ναι, είναι εδώ οι κόρες μου και οι δύο. Έχουμε αυτή τη χαρά. Μπράβο, πολύ ωραίο σχολείο. Ναι, καινούριο. Καινούριο. Και σήμερα και γίνεται και ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γιορτή χριστουγεννιάτικη. Ναι. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων γίνεται το μπαζάρ το χριστουγεννιάτικο. Έχουν τρέξει πάρα πολύ οι κυρίες, οι μαμάδες και έχουν καταφέρει κάτι πολύ όμορφο. Μπράβο. Βέβαια είναι νωρίς και η προσέλευση δεν είναι ακόμα αυτή που θα θέλαμε, αλλά πιστεύω ότι σε λίγο θα έχουμε ένα ωραίο πάρτι. Ξεκινάει το μπάσκετ τώρα, έχουν έρθει παίχτες στη ΣΕΑΚΑ. Μπράβο. Και θα κάνουν κάποιες βολές με τα παιδιά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Και εδώ βλέπω ψισταριά. Τι θα ψήσουμε, σουβλάκια? Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Νομίζω ότι θα έχει σουβλάκι όμως σε λίγο. Όταν τελειώσει όμως θα μπορέσουμε να φάμε και ένα σουβλάκι. Βεβαίως. Θα έχει βεγγαλικά αργότερα, θα έχει τραγούδια, θα έχει πολλά. Μπράβο. Μακάρι να έρθει ο κόσμος. Πολύ ωραία. Να το απολαύσει. Έχει κάνει πολλή δουλειά από ό,τι βλέπω. Αρκετή, αρκετή. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημερίσουμε και τον κύριο Παπάζογλου που είναι με το μικρόφωνο στο χέρι. Τη δουλειά μας πάτε να πάρετε? Ναι, και εγώ δημοσιογραφικά βέβαια δεν πιάνω μία μπροστά σας, αλλά σίγουρα σαν παρουσιαστής. Αρχίζω να τρέμω. Σαν παρουσιαστής μόνο εδώ πέρα. Τι κάνουμε εδώ τώρα? Του συντονίζω για να κάνουν διαγωνισμό σε σουτ. Είναι εδώ και παίχτες στη ΣΕΑΚΑ και τους βοηθάνε, θα μετρήσουμε τις συμβολές τους. Είναι τουρνουά από την Πρώτη μέχρι Τρίτη και μετά Τετάρτη μέχρι Έκτη. Και θα έχουμε δύο μπάλες που θα τις κάνουμε δώρο στα παιδιά. Πολύ ωραία. Και από ό,τι βλέπω, τα παιδιά χαιρούνται πάρα πολύ. Είναι ήδη στη σειρά. Ναι, έχουν πολύ αγωνία. Πολύ αγωνία. Και μερικά έχουν και την αγωνία και δεν συμμετέχουν και όλες από επειδή δεν νιώθουν ότι είναι πολύ σοβαρό το γεγονός αυτό. Δηλαδή. Και, ναι, πάντως, δεν πειράζει. Δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο περιβάλλον εδώ. Σήμερα αυτό το Χριστουγεννιάτικο κοπαζάρι πρέπει να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπω πολλά παιδιά. Καθιερώθηκε το να κάνουμε ένα διαγωνισμό μπάσκετ, γιατί μαζεύονται στην αρχή τα παιδιά πολύ και έτσι μετά συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες. Πολύ ωραία. Και είναι καλά. Βέβαια τα κορίτσια έχουν οργανώσει εδώ πάρα πολλά πράγματα. Ναι, με τους πάγκους. Από φαγητό, από. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο παζάρι σας και καλές γιορτές να έχετε. Πολύ. Να είστε καλά. Και το μικρόφωνο μετά να το αφήσετε κάτω. Όχι, δεν είναι ανταγωνιστικό. Κυρία Αγγελική Παπαμιχάλη θα μιλήσουμε τώρα, η οποία κάθεται εδώ. Τι ακριβώς κάνετε εσείς? Εγώ είμαι στο ταμείο για το φουσκωτό και για το face paint, hair styling που έχουμε σήμερα εδώ που προσφέρουμε. Ναι, ναι. Σε λίγο μπορεί να με δείτε και σε άλλο πόστο. Όπου χρειαζόμαστε μπαίνουμε. Βεβαίως, αυτό βλέπουμε. Και από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε, έχετε κάνει πολλή δουλειά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Όλες οι μαμάδες και μπαμπάδες βάλαν τα δυνατά τους. Και ευχόμαστε να βγει ένα υπέροχο αποτέλεσμα, να περάσουμε όλοι καλά. Βέβαια. Και εσείς άμα θέλετε να μείνετε εδώ. να περάσουμε όλοι καλά. Όχι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης σε όλους καλές γιορτές. Γεια σας πολλά. Επίσης υγεία σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές να έχουμε σε όλους. Σας περιμένουμε εδώ στο σχολείο μας, με χειροτεχνίες, γλυκίσματα, να περάσουμε όμορφα. Πολύ ωραίες χειροτεχνίες βλέπω. Ναι, η αλήθεια είναι όλες οι μαμάδες βάλανε τα δυνατά τους και φτιάξαμε ωραία πραγματάκια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σας περιμένουμε τον κόσμο τώρα. Βέβαια, βέβαια.
Καλές γιορτές, καλή επιτυχία. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι ωραία πράγματα φτιάχνετε εσείς. Κρέπες κάνουμε με σοκολάτα μπισκότο για τα παιδάκια να χαρούνε. Και πώς αυτό επίσης... το έχετε μάθει. Και hot dog. Και hot dog. Μάλιστα. Κάνετε εδώ, έχετε πολλά πράγματα. Δηλαδή για όλη μέρα, όποιος μείνει εδώ και πεινάσει. Θα υπάρχει. Έχετε τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε πολύ καλά. Ωραία, πολύ ωραία. Χρόνια σας πολλά. Καλές γιορτές. Να είστε καλά επίσης σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, κοριτσιά. Καλημέρα, καλημέρα. Και του χρόνου μας. Και του χρόνου, και του χρόνου. Τι φτιάχνετε ακριβώς. Ζεστή σοκολάτα, τσάι, καφέ, ροφήματα, ζεστό κρασάκι. Πάντα, από όλα, ό,τι μπορούμε. Προσφέρει τα πάντα το κατάστημα. Από όλα, ό,τι μπορούμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, και είναι εδώ. Και hot dog και δίπλα κρέπες και τα πάντα. Δηλαδή, εδώ μπορεί να περάσει μια μέρα κανείς ολόκληρη πολύ όμορφα. Ναι. Καλές γιορτές. Επίσης, καλές γιορτές με υγεία. Διευθυντή του σχολείου θα μιλήσουμε τώρα, τον κύριο Μεϊμπάρη. Καλημέρα σας, καλημέρα, χρόνια καλά. Πολλά. Επίσης, να είστε καλά. Βλέπουμε ότι έχετε εδώ ξεσηκώσει. Σήμερα ευτυχώς έκανε και καλό καιρό, οπότε ευχόμαστε να έρθουν τα παιδάκια, να έρθει κόσμος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 το βράδυ. Έχουμε πολλά δρόμενα, έχουμε μετά παραμύθια αφήγηση, έχουμε διάφορες δραστηριότητες που θα κάνουν το μεσημέρι τα παιδιά. Πιστεύω να διασκεδάσουν. Μικροί και μεγάλοι. Ναι, ναι. Αυτό έχω βλέπω. Να διασκεδάσουν. Έχετε τα πάντα και για τους γιατί... μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Ναι, να φύγει λίγο το άγχος από ναι, πάνω ναι, μας. Ναι, 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 από άγχος άλλο τίποτα. Αυτό. Καλές γιορτές να πούμε. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά με υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Έλα, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και τόσο ύψος, πού να το φτάσω. Εντάξει, ναι. Θα σκύψω. Να σκύψετε λίγο. Συνηθισμένος. Χρόνια πολλά και καλά. Τι κάνουμε εδώ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία γιορτή. Ναι. Έτσι, ήρθαμε με τα παιδιά να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Πολύ ωραία προσπάθεια έχουν κάνει εδώ ο Σύλλογος των Κυδεμόνων. Έτσι, ήρθαμε να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο με τη ΙΑΚΑ. Είναι κοντά στα παιδιά. Έτσι, έχουμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες μας. Και ήρθαμε εδώ σήμερα να χαρούμε κι εμείς μαζί με τα παιδιά. Και να τους, για όσους δεν ξέρουν, ο κύριος Μυριούνης είναι μπασκεμπολίστας, είναι Παναθηναϊκός. Είμαι προπονητής ΙΑΚΑ τώρα. Προπονητής ΙΑΚΑ. Και είμαι μόνη μας στην Κάλυμα. Και το ύψος. Ναι. Και ήρθα εδώ να βοηθήσουμε λίγο την ανάπτυξη του αθλήματος. Μπράβο και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και Παναθηναϊκός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά, η ομάδα μας δεν χαίρεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω, ξέρω. Κάψει και αυτό. Ξέρω, ξέρω, ναι, έχω ενημερωθεί. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε ένα τρομερό μπασκεμπολίστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα καλάθια έβαλε το ένα πίσω από το άλλο. Είναι ο Βαγγέλης ο Τόλιος. Βαγγελάκι μου, τι κάνεις. Καλά. Εδώ σ' αρέσει που είσαι. Ναι. Δεν μου λες, εγώ σε έβλεπα και έβαζες το ένα πίσω, το ένα καλάθι πίσω από το άλλο. Πόσα έβαλες. 19. 19 καλάθια. Και δεν αστόχησες σε κανένα. Σε ένα αστόχησα. Δεν μου λες, αρέσει τόσο πολύ το μπάσκετ. Ναι, πάω κιόλας. Πας. Ναι. Μπράβο, και εγώ είδα εδώ τον προπονητή που σου έδωσε και το χέρι του. Γιατί ήταν ενθουσιασμένος μαζί σου. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, Βαγγέλη. Άρα θα γίνεις ένας πολύ σπουδαίος μπασκεμπολίστας και θα λέμε αυτός ο μπασκεμπολίστας είναι από την Κάλυμνο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, Βαγγέλη μου. Συγχαρητήρια. Καλές γιορτές να έχεις. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε τώρα και με την κυρία Παπάζογλου, συμβολιογράφος στο επάγγελμα, αλλά εδώ είναι ως μητέρα, ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Ναι, ναι. Πολύ δραστήρια, οφείλουμε να πούμε, γιατί κάνατε εδώ πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε γιατί ο σκοπός είναι να περάσουν όμορφα τα παιδιά. Κατά δεύτερο λόγο να μαζευτούν κάποια χρήματα για να βοηθήσουμε το σχολείο μας στην εκδρομή της έκτης. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί να είμαστε σε ένα πολύ καινούριο κτίριο χωρίς προβλήματα και τα χρήματά μας ελπίζουμε να πάνε σε πολιτιστικά δρόμενα. Σας καλούμε όλους να έρθείτε. Υπάρχει κέφι και πολύ καλή διάθεση. Και καλός καιρός. Καλός καιρός. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνετε. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Να είστε καλά. Άγιε Βασίλη, χρόνια πολλά και καλά. Για πείτε μας φέτος, θα είναι καλή η χρονιά μας. Φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι καλή η χρονιά μας, εξαρτάται και από εμάς. Αν αφήσουμε πίσω μας νεύρα, μίσος, έχθρα και κακές σκέψεις, θα πάμε καλά. Τα παιδιά που έρχονται εδώ, τι σας ζητάνε? Πολλά και διάφορα δωράκια, το καθένα με το δικό του, με τη δική του επιθυμία.
κάτι, σας δίνουν και σημειώματα, γραμματάκια. Θα βάλουμε σάκο μετά και να βάλουν τα γράμματα μέσα. Λοιπόν, τι εύχεστε εσείς ως Άγιο Βασίλη στον κόσμο? Χρόνια πολλά με υγεία, ειρήνη, ευημερία, αγάπη και ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε στους άλλους. Και να έχουμε ηρεμία στον πλανήτη μας. Και ηρεμία και ψυχική ηρεμία, τα πάντα, για να πάμε καλά. Όσο κρατάμε εμείς και έχθρες και καυγάδες, τόσο θα πηγαίνουμε χάλια. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Χρόνια πολλά. Λεβέντης Τέλειος, πρώτος.